Ποιος αποφάσισε με ποιους στάρ θα χορέψει ο καθένας? Η Βελικόβα φυσικά το αποφάσισε. Θα έπρεπε να λέγεται Dancing with Βελικόβα. Πρέπει να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να είναι στην επιτροπή η Βελικόβα. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να αρχίσει το reality χορού Dancing with the Stars και άρχισαν οι καταγγελίες. Η Καταρίνα Γεωργίου συνάντησε τον ιδιοκτήτη σχολής χορού, Στίβεν Κέλλη, ο οποίος κατήγγειλε πως ουδέποτε έγινε οντισιόν για το reality και πως οι 12 δάσκαλοι χορού που χορεύουν με τους επώνυμους είναι από τη σχολή της Γκαλένα Βελίκοβα, μία εκ των 4 κριτών του σόου. Όχι μόνο δεν είχαμε καμία ενημέρωση, εγώ παρακολουθούσα 10 μήνες το θέμα αυτό και προσπαθούσα να βρω την παραγωγή και δεν μπορούσα να τη βρω. Καμία απολύτως ενημέρωση. Τελευταία στιγμή άκουσα από ένα γνωστό μου ότι γίνεται μια κρυφή οντισιόν και αναγκάστηκα να πάω και μπήκα σε μια ξένη σχολή χορού για να μάθω τι γίνεται και κατέληξα να δηλώσω για την οντισιόν. Μόνο και μόνο για να φτάσω στην παραγωγή. Δεν μπορεί κάποιος να είναι κριτής και μέσα στο διαγωνισμό να έχει 5 δικούς του καθηγητές χορού όπου δουλεύουν στη σχολή του, συγκεκριμένα στη σχολή της Βελίκοβα, και οι άλλοι 5 να είναι φίλοι της Βελίκοβα και άλλοι 2 να είναι μόνο αυτοί που δεν είχαν καμία σχέση με τη Βελίκοβα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή κριτής και να έχει τους δικούς της ανθρώπους να διαγωνίζονται. Δεν μπορεί να κρίνει αμερόληπτα. Αυτό, κοιτάξτε, το Dancing with the Stars είναι πολύ σοβαρό για τον χώρο, τους επαγγελματίες του χορού. Ωραία. Δεν διαγωνίζονται μόνο οι stars, να ξέρετε. Διαγωνίζονται και οι σχολές χορού, οι επαγγελματίες. Η κυρία Γκαλένα Βελίκοβα το οργάνωσε έτσι το πράγμα, όπου να διαγωνιστεί με τον εαυτό της και να κερδίσει, ώστε από ό,τι καταλαβαίνετε μετά να έχει μια καλή διαφήμιση. Σχολής της εννοείται και να πάνε οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι το κέρδος. Δεν είναι αυτό. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το franchising μας, κάνουμε τα λοιπά. Εγώ λέω, Βελίκοβα, διαγωνίζεσαι με τον εαυτό σου. Ό,τι και να γίνει. Ναι, θα κερδίσεις. Ποιος επέλεξε τους χορευτές, η ίδια? Βλέπουμε ότι η κυρία Βελίκοβα είναι κριτής στην επιτροπή. Θέλω να μου πείτε, η ίδια ήταν στο casting, η ίδια στις οντισιόν? Ποιος πήγε τους ανθρώπους στην παραγωγή, έτσι ώστε να διαλέξουν και εκείνη με τη σειρά? Αυτό μου έκανε έκπληξη. Η Βελίκοβα το έκανε. Πήγα στη σχολή της, που δεν έπρεπε στη σχολή της να γίνει οντισιόν. Και όταν λέμε οντισιόν, μην φανταστείτε. Οντισιόν σημαίνει ότι μπαίνει μουσική και χορεύεις. Δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Και είναι πρωτάκουστο να γίνεται οντισιόν χορού για χορευτές, χορογράφους κτλ. Και να μην σου ζητά να χορεύεις. Κάθεσαι σε μια καρέκλα και σου λέει η ίδια η Βελίκοβα με ένα καμεραμέν που έχεις κάνει χώρο, τι έχεις κάνει, το κίνητο, εντάξει, φες το, γεια σου. Αυτή ήταν όλη η οντισιόν και έγινε στον χώρο που δεν έπρεπε να γίνει και έγινε από άνθρωπο που δεν έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό, αυτό που ζητάω τουλάχιστον τώρα που όλοι το ξέρουμε αυτό, πρέπει να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να είναι στην επιτροπή η Βελίκοβα. Μόνο και μόνο το πάρουμε μόνο για αυτόν τον λόγο. Το ότι είναι κριτής, εφόσον είναι κριτής και εφόσον έχει τους καθηγητές της να χορεύουν και τους φίλους της, δεν γίνεται. Και μετά από αυτό έχουμε και το άλλο σοβαρό θέμα. Ποιος αποφάσισε με ποιους στάρ θα χορέψει ο καθένας? Ποιος το αποφάσισε αυτό? Η Βελίκοβα φυσικά το αποφάσισε. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι για το εξωτερικό το Dancing with the Stars. Μέσω του Dancing with the Stars, ετούτη τη στιγμή, αναγνωρίζεται διεθνώς. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο η Ελλάδα, όσο το εξωτερικό. Έκοψε όλους τους Έλληνες, έχει βγάλει έξω από το Dancing with the Stars, έβαλε μόνο τους δικούς της μέσα για να προωθήσει τον εαυτό της. Δεν έχουμε ελληνικό Dancing with the Stars. Δεν έχουμε ελληνικό. Θα έπρεπε να λέγεται Dancing with Βελίκοβα. Άμα λεγόταν Dancing with Βελίκοβα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Όταν πήγα στο casting που κάναμε για να φτάσω στην παραγωγή, αναγκάστηκα να δηλώσω κι εγώ ως χορευτής, χορογράφος, καθηγητής χορού για αυτή τη θέση, για να μπορέσω να φτάσω να μιλήσω στην παραγωγή. Και μου είπε η Γκαλένα, γιατί η Γκαλένα μου πήρε τη συνέντευξη και με ρώτησε πώς έμαθα να χορεύω, μου είπε, Στίβεν, εσύ πραγματικά τώρα θέλεις να μπεις να... Δεν είναι αυτό για σένα, ας πούμε, και τα λοιπά. Λέω, όχι, θέλω πραγματικά να λάβω μέρος. Και εγώ, αν οι θέσεις υπόλοιπες είναι πιασμένες του κριτή, οργάνωση του σοου και τα λοιπά, ναι, έχει τόσο αξία για εμάς αυτό, που ναι, θα έμπαινα στην αρένα του χορού. Θα το έκανα. Πάω στην παραγωγή, φτάνω στο δεύτερο casting και επιτέλους μπαίνω μέσα και τους βλέπω, γύρω στα 7 άτομα. Μου λέει, κύριε Κέλλη, τι κάνετε εσείς εδώ? Λέω, τι να κάνω, βρε παιδιά.
Έχω φτάσει να κάνω δύο οντισιόν σαν χορευτής, χορογράφος, χορευτής, για να φτάσω να σας δω, επιτέλους σας βλέπω. Αποφασίσαμε να κάνουμε το Not Dancing with the Stars. Τι είναι το Not Dancing with the Stars? Και θα το βλέπετε στο YouTube. Το Not Dancing with the Stars είναι άτομα πραγματικά που γνωρίζουν, είναι επαγγελματίες του χώρου του χορού, όπου θα κρίνουν και θα λένε τη δική τους γνώμη για κάθε Κυριακή που θα γίνει ο διαγωνισμός και τη δική τους άποψη. Με τη δική μας εμπειρία θα λέμε τη δική μας άποψη. Και θα έχουμε φυσικά και κάποια κωμικά στοιχεία, όπως ήδη βγάλαμε το πρώτο, που λιγάκι θα σατιρίζουμε, όπως κάνει ο κύριος Λαζόπουλος, και το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, σατιρίζουμε κάποια πράγματα. Για την ημιμάθεια των κριτών, τα λάθη των 12 δασκάλων χορού, αλλά και την ανύπαρκτη οντισιόν, μίλησα στο Superstar και ο διεθνής κριτής Ευρωπαϊκών και Λάτιν χορών, Γιώργος Αγιάς. Δεν μου ζητήθηκε να συνεισφέρω ή να λάβω μέρος σε αυτήν την παραγωγή. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι, κατά την άποψή μου, απαραίτητο από τους κριτές που κριτεύουν αυτήν την παραγωγή, αυτόν τον διαγωνισμό χορού, είναι απαραίτητο, επειδή πρέπει να κριτεύσουν εξειδικευμένα Λάτιν και Ευρωπαϊκούς χορούς. Νιώθω ότι πρέπει και οι τέσσερις κριτές να έχουν εμπειρία, να γνωρίζουν με λίγα λόγια κινησιολογία, να γνωρίζουν Λάτιν και Ευρωπαϊκούς χορούς, ώστε να μπορεί η κριτική τους να είναι όσο πιο γίνεται αντικειμενικότερη. Από ό,τι γνωρίζω, το casting ποτέ, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, δεν δημοσιοποιήθηκε. Δεν εστάλει ποτέ σε καμία σχολή χορού κάποιο press release που να ανακοίνωνε αυτό το casting. Θα ήθελε ο κόσμος του χορού, στο μέγιστο δυνατό, να λάβει μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό χορού, ή σαν καθηγητής χορού, ή σαν χορογράφος, ή σαν κριτής. Γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος γνωρίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι εκτός. Υπάρχει αυτό το παράπονο σίγουρα. Οι καθηγητές χορού, οι οποίοι χορεύουν και καλούνται να είναι και χορογράφοι ταυτόχρονα, νιώθω ότι υπάρχει μία απειρία από την πλευρά τους. Δεν είναι έμπειροι επαγγελματίες, όχι όλοι φυσικά, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών που χορεύουν δεν έχουν την εμπειρία, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι, να περάσουν στον επώνυμο το ζητούμενο. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς επιλέχθηκαν. Απλά αυτό που γνωρίζω είναι όλες αυτές οι επιλογές και χορευτών και χορογράφων και καθηγητών χορού, όπως και οι επιλογές ατόμων στην Επιτροπή των Κριτών, έγιναν εν το μέσο της νύχτας, μπορώ να σας πω. Δεν το πήρε γραμμή κανείς. Τουλάχιστον καμία σχολή, από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν ειδοποιήθηκε για οντισιόν, γιατί από ό,τι ξέρω, και είμαι πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με, στον χορό, ή μέσα στον χώρο του χορού. Δεν το λες οντισιόν, φαντάζομαι όλα τα casting ότι γίνεται για χορό. Ασφαλώς, η οντισιόν πάντα δημοσιοποιείται. Και στην περίπτωση της συγκεκριμένη θα μπορούσε να έχει δημοσιοποιηθεί και με press release και μέσω του καναλιού. Συμφωνεί στα όσα είπε ο κύριος Κέλλη, που είπε ότι δεν μάθαμε ποτέ για οντισιόν. Και ο κύριος Αγιάς τα είπε αυτά. Δεν μάθαμε ποτέ για οντισιόν. Ο άνθρωπος πήγε με όλη την εμπειρία που έχει και πέρασε δύο φορές από οντισιόν για να μπορέσει να δει την παραγωγή. Δηλαδή, εδώ λέγονται πολύ συγκεκριμένα. Αν είναι αξιόπιστη η μαρτυρία, είναι πάρα πολύ κακό. Δεν το συζητάμε. Αλλά ο άνθρωπος... δεν μπορώ να το κάνω κριτική εγώ. Γιατί... δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα μη αξιοπιστίας, διότι είναι πολύ γνωστός ο κ. Κέλλη, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει κανένα λόγο να βγει και να κατηγορήσει. Εντάξει, για όνομα Θεού. Λοιπόν, Μαράκη, επίτρεψε μου να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, του συνάντησα και του δύο. Πρέπει να πω δύο πράγματα. Mm-hmm. Γιατί είπες και εσύ, Χριστίνα, πολύ σωστά πριν για τον Στίβεν Κέλλη. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που είναι τυχαίος, έτσι είναι χρόνια στο χώρο του χορού. Mm-hmm. Και οι γονείς του, δηλαδή οι γονείς του, όποτε ξέρω, έφεραν πρώτοι αυτού του είδους τους χορούς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο κύριος Αγιάς, θέλω να σας πω ότι είναι διεθνής κριτής και μάλιστα κριτής των χορών που βλέπουμε στο Dancing with the Stars. Γιατί για να ξέρουμε ότι βλέπουμε, ας πούμε, χορούς ευρωπαϊκούς ή ballroom, mm-hmm, και τους χορούς Latin. Θα έπρεπε να λέγεται Dancing with Velikova.